Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Τετάρτη 29 Αυγούστου του 2012. Σήμερα στην κορυφή της επικαιρότητας η συνάντηση των τριών της κυβέρνησης, οι οποίοι συμφώνησαν να ξανασυζητήσουν. Δεν τα βρήκαν λοιπόν στη συνάντησή τους. Οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια, οι μισθοί στις 10, οι συντάξεις στα προνοιακά επιδόματα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Όλοι λοιπόν είπαν πως θα συνεχίσουν τις συζητήσεις, καθώς εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς βγήκε πρώτος από το Μέγαρο Μαξίμου. 2 ώρες διήρκησε η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Έπειτα ο κύριος Βενιζέλος προχώρησε σε δηλώσεις και ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός λοιπόν. Θα συνεχίσουν λοιπόν, θα προγραμματιστεί νέο ραντεβού και στο τραπέζι, όπως σας είπαμε, των συζητήσεων είναι ακόμη όλα. Αν και πληροφορίες λένε πως έχουν κλειδώσει πολλά από τα μέτρα. Τώρα, σήμερα. Πυρκαγιές, θα λέγαμε, το δελτίο πυρκαγιών της ημέρας. Ευτυχώς, θα λέγαμε, δεν έχει πολλά να πούμε. Έχουμε ακόμη σε εξέλιξη, βρίσκεται η φωτιά στην Ρόδο που ξέσπασε χθες. Κατέκαψε περισσότερα από 5.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Όπως επίσης, υπό έλεγχο έχει τεθεί και η φωτιά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκεκριμένα. Όπως σας είπαμε, λοιπόν, παραμένει ο δείκτης επικινδυνότητας σε χαμηλό βέβαια επίπεδο, καθώς και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, αλλά και η δυνατή άνεμη. Σήμερα είναι η ημέρα της τελετής έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο Λονδίνο. Θα ενημερωθούμε σε λίγο, θα μιλήσουμε με Λονδίνο, όπως επίσης θα κάνουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι μέχρι τη Γερμανία. Μείνετε λοιπόν κοντά μας μέχρι να πάμε μέχρι εκεί, μέχρι το Βερολίνο. Πάμε να δούμε τώρα τους πρωτοσέλιδους τίτλους των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Αγγελιοφόρος, πακέτο σοκ για συντάξεις και επιδόματα, ο κεντρικός τίτλος του Αγγελιοφόρου για σήμερα. 10 μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας. Η πικρή συνταγή, όπως τη χαρακτηρίζει λοιπόν ο Αγγελιοφόρος, η συνάντηση των τριών, όπως σας είπαμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα, έγινε, 2 ώρες διήρκησε και συμφώνησαν πως θα ξανασυζητήσουν. Δίπλα ακριβώς στο λιτό χώρο Πιερίας, οικογενειακή υπόθεση, η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα σε λίγο στο εσωτερικό της εφημερίδας. Μητέρα και κόρη λοιπόν κάθισαν μαζί στα θρανία των Πανελληνίων, έδωσαν εξετάσεις και τα κατάφεραν. Πέρασαν στις πανεπιστημιακές σχολές της αρεσκίας τους. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό. Κόβονται 6 σκευάσματα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε αρκετά θέματα από την ισογραφία της ημέρας και είχαμε ψηλά στην κορυφή ο εορτασμός του 2012, χωρίς χορούς και παρελάσεις. Θεσσαλονίκη λοιπόν ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, της πόλης. Στο εσωτερικό τώρα του Αγγελιοφόρου, αυτό που σας λέγαμε λοιπόν, το θέμα, η οικογενειακή υπόθεση, η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, η είσοδος λοιπόν στο Πανεπιστήμιο και μητέρα και κόρη είναι γεγονός από το λιτόχωρο Πιερίας και η μητέρα λοιπόν φυσικά, την οποία έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Κατερίνα Ευγενή λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σας. Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, στην κόρη σας και πολλά μπράβο. Τι άλλο να πούμε. Είναι μεγάλο το κατόρθωμά σας, θα λέγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είναι πολύ μεγάλο. Ενημερώστε... από 4 χρόνια με τόσο κόπο. Έτσι. Ενημερώστε μας λίγο πού καταφέρατε να εισαχθείτε. Στο ΕΗ, στον οικονομικό. Εγώ και η κόρη μου στο Ρέθυμνο. Κοινωνιολογία και φιλοσοφία. Τώρα πάνω σε αυτό να πούμε ότι είναι και αρκετά μεγάλη απόσταση. Ίσως καταφέρετε μάλλον να έρθετε κοντά λόγω της συγγένειας. Μάλλον, εγώ θα προσπαθήσω, θα ρωτήσω, γιατί εντάξει, είναι όντως πολύ μακριά. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για να σπουδάσει τόσο μακριά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, οικονομικό Βόλου είπατε, έτσι. Ήταν το όνειρό σας. Ναι, γιατί και στο ΕΠΑΛ που πήγαινα η ειδικότητα που είχα διαλέξει ήταν οικονομικών. Το κίνητρό σας ποιο ήταν ακριβώς, κυρία Ευγενή? Το κίνητρό μου ήταν ότι θα με βοηθούσε το πολιτήριο που πήρα από το ΕΠΑΛ και το πτυχίο. Και ότι θα περνούσε το πανεπιστήμιο για τη δουλειά μου, γιατί είμαι υπάλληλος στον Δήμο, να μπορέσω να αλλάξω ειδικότητα. Και φυσικά επειδή ήθελα πάντα να σπουδάσω, να δω πώς θα τα καταφέρω. Στηρίζατε η μία την άλλη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή μέσα και στις πανελλαδικές εξετάσεις? Πάρα πολύ. Η μία βοηθούσε την άλλη, να πω την αλήθεια. Και η μία καταλάβαινε το τι περνάει η άλλη, το άγχος, η πίεση. Το ζούσαμε μαζί με την κόρη μου. Εξετάζατε κατά κάποιον τρόπο η μία την άλλη, πριν δώσετε κάποιο μάθημα? Να σου πω την αλήθεια, αυτό που είχαμε τα ίδια, η έκθεση που δίναμε ίδιο μάθημα, τότε ενώ στα άλλα δεν μπορούσαμε, γιατί η καθημερινή έγραφε το δικό της. Τώρα. Περαιτέρω σχέδια, έχετε κάποιους στόχους, θέση να τελειώσετε φυσικά την σχολή? Ναι, άμα θα μπορέσω, σας είπα, θα προσπαθήσω.
Διαβάζουμε και μέσα στο ρεπορτάζ για κάποιες δυσκολίες που περάσατε. Δεν θα αναφερθούμε στις δυσκολίες, αλλά θα πούμε ότι αυτές δεν κατάφεραν να σας πτωήσουν τελικά, έτσι. Όχι, όχι. Μετά και έχασα και πάρα πολλά μαθήματα με τις δυσκολίες που είχα. Αλλά τελικά κατάφερα. Οπότε όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ, τα προσπερνάει τα εμπόδια που τον έρχονται. Αυτό και τα καταφέρνει, εγώ πιστεύω. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Θα σας ζητούσα μια συμβουλή να δώσετε σε κάποιους που οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ίσως αντίστοιχες ή κάποιες διαφορετικού χαρακτήρα. Να τους δώσετε μια μικρή συμβουλή, αλλά με προλάβατε. Το είπατε κιόλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια και σε εσάς αλλά και στην κόρη σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν την Κατερίνα Ευγενή από το Λιτόχωρο Πιερίας. Την είδαμε και στη φωτογραφία μαζί με την κόρη της, την Μαρία λοιπόν, οι οποίοι και οι δύο κατάφεραν να εισαχθούν στις σχολές προτίμησής τους. Η οικογενειακή υπόθεση λοιπόν η είσοδος στο Πανεπιστήμιο, η μητέρα στο Οικονομικό του Βόλου και στη Φιλοσοφική Σχολή του Ρεθύμνου, η κόρη. Ελπίζουμε βέβαια η σχετική νομοθεσία να λειτουργήσει και να έρθει η μητέρα, η κόρη μάλλον, κοντά στη μητέρα, να σπουδάσουν κοντά στον τόπο τους, καθώς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι μεγάλη απόσταση και πολλά τα χρήματα τα οποία θα απαιτηθούν. Και πάλι λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Τώρα, στο εσωτερικό του Αγγελιοφόρου μένουμε. Αλλαγή φρουράς με 233 αποχωρήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκδήλωση προς τιμήν των 234 μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης διοργανώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος. Αποχωρούν 109 καθηγητές, 66 διοικητικοί υπάλληλοι, 48 εργαζόμενοι των κλάδων ΕΤΕΠ και ΕΔΥΠ και 5 βοηθοί και 6 επιστημονικοί συνεργάτες. Ανάμεσα λοιπόν στους αποχωρούντες είναι ο καθηγητής του Τμήματος Νομικής Βασίλης Κουρής, ο οποίος κατέχει από το 2006 τη θέση του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Φωκίων Απόστολος Βέτας, καθηγητής του Τμήματος Θεάτρου και πρώην κοσμήτωρας της Σχολής Καλών Τεχνών. Έτσι λοιπόν, ενδεικτικά αναφέρομαι κάποια ονόματα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας σήμερα, της προσοχής και για ακόμη ένα θέμα, το οποίο θα το συναντήσουμε στον Ελεύθερο Τύπο σε λίγο λοιπόν, μόλις θα φτάσουμε στο πρωτοσέλιδό του. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Αυριανή Μακεδονία Στράκης. Βενιζέλος, όχι νέα βάρη σε χαμηλόμισθους. Κάτι το οποίο το επανέλαβε πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Στήριξα και θα στηρίξω Σαμαρά εμπράκτος και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η δήλωση που έκανε χθες κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και όπως σας είπαμε την επανέλαβε πριν από λίγη ώρα. Δραματικές οι επιπτώσεις, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος της ανεργίας, όπως λένε οι έμποροι. Και ψηλά στην εφημερίδα, μείωνεται κατά 130 αστυνομικούς η φρουρά στη Βουλή. 130 λοιπόν λιγότεροι θα είναι οι αστυνομικοί της Βουλής, ενώ πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Νάσλας. Και ακριβώς από κάτω στα επίχοντα του νοσοκομείου, ο δήμαρχος Στυλίδας, ο Απόστολος Κλέτσος, στη Λαμία λοιπόν, στο δήμαρχο, ο δήμαρχος στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, μείωσε 8% σε πτωτική πορεία και τα εμφιαλωμένα νερά, όπως καταγράφηκαν. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην οποία θα δούμε το πρωτοσέλιδό της ευθύς αμέσως. Έως λοιπόν, όπως στην Κίνα, αλλά με μισθούς Βουλγαρίας. Η Τρόικα επιμένει και σε νέα μείωση 10% για τον κατώτατο μισθό. Η Τρόικα όντως επιμένει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να μειωθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός και θέλει βέβαια να εμπλέκεται στην διαπραγμάτευσή του και η ίδια η κυβέρνηση, όταν και αυτή γίνεται. Η ειδική οικονομική ζώνη, λοιπόν, όπως και στην Κίνα, με μισθούς Βουλγαρίας επιθυμεί η Τρόικα. Παρακολουθούνται τα τηλέφωνα 50.000 πολιτών από την ΕΕΠ και την αστυνομία, σύμφωνα με έρευνες της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Φάρμακα κατάσταση απελπισίας. Η Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά της. Οι εκδηλώσεις λοιπόν για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό, οι οποίες ξεκινούν και όπως είπε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Σουπουτάρης, χθες στην ενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ένα τεράστιο πικνίκ στου Ξαρχάκου, πρόσκληση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις 5 Σεπτεμβρίου, για πιο ομαλή μετάβαση στο φθινόπωρο. Ροδάκινα σαν ντόνατς και κίτρινα δαμάσκινα, θα τα δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Και ένα ακόμη θέμα, αυτό που σας είπαμε λοιπόν, στο Βερολίνο, στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε γι' αυτό, το ελληνικό εστιατόριο όπου τρώει και φτεδάκια η Μέρκελ. Αυτό το εστιατόριο λοιπόν βρίσκεται στο Βερολίνο, είναι φυσικά ελληνικό. Ο Έλληνας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και θα τον δούμε στο εσωτερικό τώρα,
καταφέρει να ξετρελαίνει με τις γεύσεις του, με αυτά που ετοιμάζει λοιπόν την Γερμανίδα Καγκελάριο. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, η οποία εχθές έκανε δήλωση, η οποία πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, έχει ξεκινήσει να κάνει τις φιλελληνικές, θα λέγαμε, δηλώσεις. Είπε πως ματώνει η καρδιά της όταν βλέπει τους μισθούς και τις μειώσεις, μάλλον, μισθών και συντάξεων στην χώρα μας. Έτσι λοιπόν, ένα εστιατόριο στο Βερολίνο, το οποίο επισκέπτεται αρκετά συχνά η Καγκελάριος, κλείνει συγκεκριμένο τραπέζι στο εν λόγω εστιατόριο, τη βλέπουμε εδώ με ένα ποτήρι στο χέρι. Το εστιατόριο λοιπόν, το οποίο βρίσκεται, είναι ένα περίφημο εστιατόριο του Βερολίνου, ελληνικό λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Κασάμπαλη, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου στο Βερολίνο. Καλησπέρα από Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Τι το καλό, και πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό, έχει το εστιατόριό σας για να έρχεται η ίδια η Καγκελάριος της Γερμανίας. Είναι μια προσεγμένη δουλειά που κάνει κέφι, ας πούμε, σε κάποιον να έρθει και να κάτσει και να πιει ένα ποτήρι κρασί. Το φαγητό μας δεν είναι κανένα γκουρμέ φαγητό, αλλά είναι απλό και ωραίο φαγητό, όπως μιας ελληνικής παραδοσιακής καλής ταβέρνας. Έρχεται αρκετά συχνά η κυρία Μέρκελ? Βέβαια έρχεται. Και άλλη πολιτική. Όχι, ώστε την αφήνει δουλειά. Τώρα έχουν κλείσει η καγκελαρία πάλι τη Δευτέρα να έρθει. Τη Δευτέρα? Ναι. Μάλλον θα συζητήσετε και λίγο μαζί της. Καταφαίνεται, συζητάτε και λίγο μαζί της. Τότε λέμε καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, δύο μικρά, ένα small talk και κάτι και κάνετε δουλειά. Δεν την ενοχλούμε τη γυναίκα τώρα με συζητήσεις. Δεν έρχεται να συζητήσει μαζί μας πολιτικά, έρχεται να φάει το χταποδάκι της, τα κεφτεδάκια της, να βγει το κρασάκι της. Αυτό θα σας ρωτούσα, τι τρώει όταν έρχεται, ποιο είναι αυτό που προτιμάει? Συνήθως τρώει το χταποδάκι της και μετά τρώει μία κεφτέδες. Και μετά λίγο, πώς το λένε, αυτό το τυράκι από το μέτσοβο επάνω το καπνιστό και πίνει το κρασί το σαντορινιό. Κύριε Κασάμπαλε, έχονται και άλλα μέλη της κυβερνήσεως, της Γερμανικής Κυβερνήσεως? Βεβαίως, έρχονται πολλοί και από τη Σοσιαλδημοκρατία και έρχονται και από τη Χριστιανοδημοκρατία. Έρχονται και μέλη της κυβερνήσεως, υπουργοί εσωτερικών, εξωτερικών, όλοι έρχονται. Κοιτάξτε, υπάρχουν 10 μαγαζιά στο Βερολίνο που κινείται όλος αυτός ο κόσμος και ένα από αυτά είμαστε κι εμείς. Έχετε 14 χρόνια εσείς ναι, να ανοίξετε το κατάστημά σας. Ναι, αυτό είναι 14 χρόνια. Είχαμε πρώτα ένα άλλο που ήταν εξίσου διάσημο. Συνολικά δηλαδή στη Γερμανία, στο 40, Βερολίνο μάλλον. 40 χρόνια. Ναι. Οπότε έχετε τη σχετική εμπειρία. Κύριε Κασάμπαλη, να ρωτήσουμε τελευταία φορά πότε ήρθε η κυρία Μέρκελ στο κατάστημά σας? Την περασμένη Δευτέρα. Γιατί έχουμε παρατηρήσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά της, γι' αυτό που προφανώς πρέπει να έχετε ετοιμάσει κάτι καινούριο, κάτι που πραγματικά της άρεσε. Παιδιά, δεν ήταν η συμπεριφορά της εδώ, ήταν πάντοτε η ίδια. Τώρα, το πόκερ αυτό το πολιτικό που παίζεται είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο άλλο ο αρχηγός μιας κυβέρνησης και άλλο η κυρία Μέρκελ. Mein Herz, Bluten für die Griechen. Καλά το είπαμε? Die Griechen, ναι, βεβαίως. Η καρδιά μου ματώνει για τους Έλληνες, έτσι είπε χθες. Βεβαίως, και ποιανού ανθρώπου δεν θα ματώνει το ένας άνθρωπος που παίρνει 800 ευρώ, ξαφνικά παίρνει 400 και δούλευε σε όλη τη ζωή. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται. Όσο καλύτερα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πραγματικά, αν τη Δευτέρα τη δείτε με το καλό που έχει κλείσει και το συγκεκριμένο της τραπέζι, πείτε και μια καλή κουβέντα, έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Που με φιλοξενήσατε. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κασάμπαλη, ιδιοκτήτη του εστιατορίου στο οποίο συχνάζει η κυρία Μέρκελ, καγκελάριος της Γερμανίας. Και όπως σας είπαμε λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μια μεταστροφή στη συμπεριφορά της. Έχει γλυκάνει καγκελάριος απέναντι στους Έλληνες. Τώρα για ποιον λόγο? Ο κύριος Κασάμπαλης μας είπε πως δεν γνωρίζει, χαριτολογώντας βέβαια, είπαμε, αν πρόκειται σχετικά με ένα καινούριο πιάτο το οποίο έχει δημιουργήσει, ένα γκουρμέ πιάτο, ελληνικό πιάτο. Και φτεδάκια προτιμάει η κυρία Μέρκελ όταν βρίσκεται στο εν λόγω εστιατόριο. Συνεχίζουμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία και στεκόμαστε στην ένα ακόμη ρεπορτάζ. Αναταραχή λόγω μουσουλμάνων. Ο Υπουργός Παιδείας σκέφτεται να επαναφέρει τη βάση του 10 λοιπόν. Το είδαμε αυτό το θέμα και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει προκληθεί ένας άλλος μετά την ανακοίνωση των βάσεων όπου υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
εισάγονται σε υψηλόβαθμες σχολές με βαθμολογία οριακά πάνω από το 10, οριακά ίσως και λίγο κάτω από το 10 σε αρκετές σχολές. Πρόκειται για ρύθμιση, όπως σας είπαμε και χθες, που έχει θεσπίσει ο Γιώργος Παπανδρέου, επιθητείας του στο Υπουργείο Παιδείας την περίοδο 94-96, που ευνοεί προκλητικά τους μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι δημότες των ομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εύρου. Οι αντιδράσεις εχθές εντάθηκαν και μετά τις δηλώσεις του κυρίου Αρβανιτόπουλου, του Υπουργού λοιπόν Παιδείας, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ανέφερε ότι οι μουσουλμάνοι είναι Έλληνες πολίτες και επειδή μας ενδιαφέρει η ενσωμάτωσή τους, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν γίνουν μέτοχοι της ελληνικής παιδείας. Ήταν λοιπόν η δήλωση του Υπουργού και έντονες οι αντιδράσεις και της αντιπολίτευσης μετά λοιπόν από αυτή την δήλωση για το πώς θα γίνουν μέτοχοι της ελληνικής παιδείας οι μουσουλμάνοι μαθητές. Του κύριου Αρβανιτόπουλου λοιπόν, έντονη αντίδραση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος μαζί με το επιτελείο του, σχεδιάζει να επαναφέρει την βάση του 10, καθώς φέτος είχαμε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι εισάγονται σε ΑΕΗ και ΤΕΗ με βαθμό πολύ μικρότερο της βάσης του 10, μέχρι και με 2,5. Είδαμε βαθμολογίες που μπορούν να εισαχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα στο εσωτερικό θα μείνουμε σε άλλο ένα χτύπημα της εφημερίδας από το πρωτοσέλιδό της λοιπόν. Ροδάκινα σαν ντόνατς και κίτρινα βερίκοκα, δαμάσκινα μάλλον με συγχωρείτε, τα οποία τα βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, βλέπουμε εδώ πως είναι κατά κάποιον τρόπο πατημένα τα ροδάκινα. Είναι συγκεκριμένη ποικιλία, από τον ομό οι μαθίες φυσικά προέρχονται. Να πολεμήσουν λοιπόν την οικονομική κρίση καλλιεργώντας σπάνιες ποικιλίες φρούτων, αποφάσεις αναγρότες της Βόρειας Ελλάδας, παράγουν ροδάκινα που το σχήμα τους θυμίζει ντόνατ. Λουκουμά λοιπόν, ενώ νεκταρίνια τα οποία έχουν κίτρινο χρώμα επίσης καλλιεργούνται στην περιοχή, όπως και δαμάσκινα. Πρόκειται για προϊόντα που δεν βρίσκει κάποιος εύκολα σε λαϊκές αγορές και μανάβικα, αλλά κερδίζουν ολοένα και περισσότερο καταναλωτές που έχουν απαιτητικές γεύσεις. Στον Άγιο Γιώργιο λοιπόν, του νομού η Μαθίας είναι μία από αυτές τις καλλιέργειες που μπορούν να τις συναντήσουν. 45.000 δέντρα είχε ένας καλλιεργητής λοιπόν και από αυτά έχουν βάλει αρκετές από αυτές τις ποικιλίες. Αυτή η ποικιλία λοιπόν έχει έρθει φυσικά από το εξωτερικό και είναι από την Αργεντινή συγκεκριμένα και έχουν έρθει και στην Ελλάδα και κερδίζουν συνεχώς έδαφος και αυτά. Πάμε τώρα σε άλλη σελίδα στην Δημοκρατία. Παρέμβαση Εκκλησίας για άπορους μαθητές λοιπόν. Βλέπουμε και στη φωτογραφία τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Λίστα λοιπόν κληρικών της Μητρόπολης Δημητριάδος που θα συνεργάζονται με τους διευθυντές των σχολείων μετά από ασχετική ανακοίνωση και σχέδιο για την επέκταση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου καταστρώνει η Εκκλησία της Ελλάδος με άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του υποσιτισμού παιδιών απόρων οικογενειών. Στη χθεσινή συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργο Σούρλα, συζητήθηκε ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Μακαριότατο, αναμένεται σύντομα η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας, με αρρωγό φυσικά την Εκκλησία και τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παιδιά που στερούνται επαρκούς σύντησης. Την ίδια στιγμή, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, όπως σας διαβάσαμε πριν, ο κύριος Ιγνάτιος, δημοσιοποίησε την πρόθεση της τοπικής εκκλησίας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που πηγάζουν από την οικονομική κρίση. Παρέμβαση εκκλησίας λοιπόν για άπορους μαθητές και βλέπουμε τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι κατατόπους Μητροπόλεις στην Ελλάδα για φυσικά για το καλό, για οικονομική βοήθεια, για σύντηση απόρων οικογενειών αλλά και μαθητών. Ένα φαινόμενο που πραγματικά είχαμε δει να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις πέρυσι σε πολλά σχολεία της χώρας. Άλλο θέμα τώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η Ολυμπιάδα της θέλησης, όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία λοιπόν, ο αθλητισμός, ο οποίος πραγματικά σήμερα θα γιορτάσει το βράδυ, στις 10.30 ώρα Ελλάδος, η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, η κορυφαία διοργάνωση λοιπόν για αθλητές υψηλών επιδόσεων με αναπηρία και τη δεύτερη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Λονδίνο είναι ο Σάκης Κοστάρης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Καλησπέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Όλα έτοιμα για απόψε το βράδυ. Οι προετοιμασίες προχωρούν ολοταχώς. Εμείς οι αθλητές, η ελληνική ομάδα είναι εδώ από τις 22 του Αυγούστου. Έχουμε εγκλιματιστεί, έχουμε μπει στα σπίτια μας στον Παραολυμπιακό χωριό. Οι αθλητές προπονούνται πυρετοδός.
Οπότε είναι όλα έτοιμα, πιστεύω, για την βραδινή σήμερα τελετή έναρξη που θα είναι και η πανηγυρική έναρξη των αγώνων. Πόσοι αθλητές και σε πόσα αθλήματα θα διαγωνιστούν? Για την Ελλάδα θα αγωνιστούν 61 αθλητές, 13 γυναίκες και 48 άνδρες, και οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 9 αθλήματα. Σημεοφόρος μας απόψε στην τελετή έναρξη ποιος θα είναι? Σημεοφόρος μας θα είναι ο Χρήστος Ταμπαξής, αθλητής κολύμβησης και πολλαπλός παραολυμπιονίκης με πολλά χρυσά μετάλλια. Οι αθλητές, το άγχος έχει χτυπήσει κόκκινα, θα λέγαμε? Νομίζω είναι μεικτά. Υπάρχουν ορισμένοι αθλητές που έχουν αγχωθεί αρκετά. Είναι άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο έμπειροι. Γενικώς νομίζω είναι όπως πρέπει να είναι γενικά οι αθλητές. Υπάρχει κάποια ένταση, αλλά περιμένουν πότε θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Τώρα, οι Παραλυμπιακοί του Αγώνες του Λονδίνου ξεκινούν σήμερα και θα τελειώσουν στις 9 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εμείς θα έχουμε τη χαρά και μέσω των τηλεοράσεών μας να παρακολουθούμε τα αγωνίσματα μέσα από την κρατική τηλεόραση. Εσείς θα παραμείνετε εκεί μέχρι και το τέλος? Βέβαια, βέβαια. Όλη η ομάδα θα μείνει στο Λονδίνο μέχρι και τις 9 του μηνός. Τις 11 θα είναι η επιστροφή της ομάδας. Και μάλιστα αύριο ξεκινούν και έντονα οι αγώνες, γιατί έχουμε αρκετές παρουσίες σημαντικών αθλητών, οι οποίοι διεκδικούν και πολύ καλές θέσεις και μετάλλια. Με ποια αθλήματα ξεκινούμε αύριο? Αύριο θα ξεκινήσει η τοξοβολία και η κολύμβηση, όπου έχουμε την Άννα Τζίκα που θα αγωνιστεί, που διεκδικεί να πάει και αρκετά καλά, και τον Γιάννη τον Κωστάκη στην κολύμβηση. Και μετά ακολουθεί το πρόγραμμα και έχουμε σχεδόν καθημερινά να αγωνίζονται αρκετοί αθλητές. Για μετάλλια, αν σας ζητούσα να κάνετε μια πρόβλεψη? Είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Πρέπει να πούμε ότι εμείς στο Πεκίνο το 2008 είχαμε την καλύτερη μας παρουσία. Με πόσα μετάλλια? Είχαμε 24 μετάλλια. Οπότε περιμένουμε περισσότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε, ναι. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Κωστάρη, σας ευχαριστούμε πολύ και θα ξαναμιλήσουμε. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, απόψε στις 10.30 από την κρατική τηλεόραση μπορούμε να δούμε την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων. Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2012, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα, θα τελειώσουν στις 9 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές μας βρίσκονται εκεί, είναι έτοιμοι μετά από σκληρή προσπάθεια, σκληρή προετοιμασία λοιπόν. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν λοιπόν και ξεκινούν από αύριο κιόλας τα αθλήματα στα οποία έχουμε ελληνική συμμετοχή, και φυσικά να ευχηθούμε η Γαλανόλευκη να κυματίσει ψηλά αρκετές φορές και να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος. Πάμε στη Μακεδονία. Στείνουν καρτέρι στις τράπεζες, ο κεντρικός τίτλος, ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που συμβαίνει το τελευταίο καιρό. Κακοποιεί, καροδοκούν στα ταμεία για αναλήψεις. Μεγάλη έξαρση στις ληστείες πελατών λοιπόν. Κυκλώματα επεκτείνουν τη δράση τους. Μεγάλη προσοχή προς όλους, καθώς θα δούμε και μια ανακοίνωση στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας. Η πιο δύσκολη συνάντηση των τριών, είπαμε, τελείωσε αυτή η συνάντηση. Θα ξαναγίνει, θα έχουμε κι άλλη καινούργια συνάντηση λοιπόν, με σκοπό να βρεθεί, να συμφωνήσουν μάλλον για το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Στο εσωτερικό της Μακεδονίας, για τις αναλήψεις λοιπόν, οι ληστές καραδοκούν, πολύ μεγάλη προσοχή, και η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας με συνοδεία στις τράπεζες, όσοι βέβαια πηγαίνουν για να βγάλουν μεγάλα ποσά. Η αστυνομία λοιπόν συμβουλεύει τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να μεταβαίνουν στην τράπεζα με συνοδεία όταν προτίθεται να κάνουν ανάληψη μετρητών, να μην σταθμεύουν το όχημα αφήνοντας μέσα σε αυτό τα χρήματα, και αν η στάθμευση και η αποβίβαση είναι αναγκαία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, να γίνονται σε πολυσύχναστα μέρη και να, αν αντιληφθούν το οτιδήποτε φυσικά ύποπτο, να ειδοποιούν την αστυνομία. Τις αρχές πρέπει να ειδοποιήσουν και οι υπάλληλοι των τραπεζών όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει σωστά, ότι κάποια άτομα λοιπόν περιεργάζονται αυτούς που θα παραμένουν αδικαιολόγητα, με λίγα λόγια, για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό των υποκαταστημάτων. Οι υπάλληλοι επιχειρήσεων στους οποίους ανατίθεται η εργασία μεταφοράς χρηματικών ποσών, καλό είναι να μην ακολουθούν το ίδιο δρομολόγιο και να αλλάζουν τις ώρες. Η ανακοίνωση λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, καθώς είχαμε και ένα τελευταίο κρούσμα χθες με έναν 68χρονο επιπλοποιό. Το τελευταίο θύμα λοιπόν τον προσέγγισαν, του πήραν τα χρήματα κατά την ώρα της ανάληψης. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και πάντα με συνοδεία όταν έχετε να βγάλετε μεγάλα ποσά. Παράδοση λοιπόν, ένα θέμα για την παράδοση. Λαογραφικό εκθετήριο, το παλιό σχολείο στον Σταυρό του Δήμου Βόλβης, σε εκθετήριο για την ανάδειξη της λαογραφικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μετατρέπεται το παλιό δημοτικό σχολείο του Άνω Σταυρού στο Δήμο Βόλβης. Βλέπουμε πως ο Δήμος Βόλβης
πραγματικά κάνει αρκετές κινήσεις με σκοπό την πολιτιστική ανάδειξη και την καταγραφή. Είχαμε απασχοληθεί και τελευταία φορά με άλλο θέμα. Και ακριβώς από πάνω το ίστατο χαίρε στον Χαράλαμπο Νάσλα, ο πρώην, είπαμε, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε χθες το πρωί ο Χαράλαμπος Νάσλας, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο οποίος επιβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πρόβλημα υγείας. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του, όσο και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αφήνουμε λοιπόν και αυτή τη σελίδα από την Μακεδονία. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Δεκάλογος για ανάπτυξη σε καιρό κρίσης, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας για σήμερα. 10 δεσμεύσεις προόδου από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης λοιπόν τα μεγάλα έργα του μετρό και του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης σε πρώτο πλάνο είπε πως θα είναι. Ο δεκάλογος λοιπόν για την ανάπτυξη σε καιρό κρίσης. Ακατάσβεστη οικονομική λέλαπα στην Ισπανία, βαθιά και ανυποχώρητη ύφεση χρεοκοπία στην Καταλωνία, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιμένει. Ελικοπτεράκι πάει παρέα με τους πελεκάνους στις Πρέσπες. Ένα αέριο σύστημα λοιπόν καταγραφή της ορνιθοπανίδας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα το δούμε μόλις μπούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας τύπος Θεσσαλονίκης. Ελικόπτερο λοιπόν πάει παρέα με τους πελεκάνους της Πρέσπας. Να το λοιπόν το θέμα. Ένα αέριο σύστημα καταγραφής της ορνιθοπανίδας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πετάει και αυτό μαζί με τους πελεκάνους και τους εροδιούς πάνω από τις Πρέσπες, καταγράφοντας αθόρυβα τις φωλιές και το πληθυσμό όλων των ειδών της ορνιθοπανίδας. Ως άλλος κατάσκοπος λοιπόν, αλλά και προστάτης των πουλιών της περιοχής, το μικρό τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο που χρησιμοποιεί τους τελευταίους μήνες η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, προσφέρει στους επιστήμονες μέσα από τις φωτογραφίες που τραβάει πολύτιμες πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα. Είδαμε λοιπόν εξαιρετικά σύγχρονο και πρωτότυπο το ελικοπτεράκι αυτό, το οποίο καταγράφει την ορνιθοπανίδα στην Πρέσπα. Αφήνουμε και αυτό το θέμα και γυρνώντας σελίδα θα σταθούμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη 2012, στα 100 χρόνια λοιπόν στις εκδηλώσεις. Κάλιο αργά παρά ποτέ είναι ο τίτλος του τύπου Θεσσαλονίκη στο ρεπορτάζ, η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας θα γίνει στις 31 Οκτώβρη με τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι εκδηλώσεις λοιπόν ξεκινούν. Μπορεί να άργησαν να ξεκινήσουν, όμως η επίσημη έναρξη θα γίνει αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, ώρα 9, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανοιχτή δωρεάν συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στο κοινό 12 κορυφαία έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Την ίδια μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο ξεκινούν αντίστοιχες εκδηλώσεις, ενώ πάρα πολλές ακόμα είναι οι εκδηλώσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Εχθές, λοιπόν, κάλλιο αργά παρά ποτέ, χαρακτηρολόγησε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου αντιδήμαρχος περιβάλλοντος ποιότητας ζωής και ελευθέρων χώρων και αντιπρόεδρος του Φορέα Θεσσαλονίκη 2012, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ενώ από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, έκανε την αυτοκριτική του και μίλησε για παταγώδη αποτυχία στον τομέα διαχείρισης του εορτασμού. Αφήνουμε τον τύπο Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το καθημερινό μας ταξίδι στις σελίδες της ιστορίας. Να ξεφυλίσουμε λοιπόν τις σελίδες της ιστορίας, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, καθώς θα ενημερωθούμε και για τις θερμοκρασίες των πόλεων, των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. We'll be right back.
Και μιας και ταξιδέψαμε στην ιστορία για λίγο, το είδαμε το σαν σήμερα, πάμε να κάνουμε το καθημερινό μας ταξίδι τώρα. Πάμε μέχρι τον Δήμο Ιγουμενίτσας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Τζοβάρα, το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ιγουμενίτσας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη ξαναγού για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Δήμο Ιγουμενίτσας. Θέλουμε να μας μιλήσετε για τον τόπο σας. Εάν θα σας επισκεφθούμε, τι είναι αυτό που πρώτα θα συναντήσουμε μπροστά μας? Καταρχήν, οφείλω να πω ότι ο Δήμος Ιγουμενίτσας έχει το χαρακτηριστικό που έχει όλη η Ήπειρος και εγκατακλείδει όλη η Ελλάδα, τη φιλοξενία των ανθρώπων. Γιατί θεωρούμε ότι η φιλοξενία είναι στοιχείο πολιτισμού της περιοχής μας. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Μιας και είστε τόσο φιλόξενοι, λοιπόν, εάν θα σας επισκεφθούμε, τι θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε, τι θα πρέπει να επισκεφθούμε? Εάν μπορούσα να βάλω προτεραιότητες, γιατί οι προτεραιότητες εξαρτώνται από το κάθε άτομο τι ακριβώς θέλει να δει, θα πρότεινα ανεπιφύλακτα τις καταπληκτικές παραλίες του Δήμου Ιγουμενίτσας. Αν θέλετε, μπορώ να σας ονομάσω κιόλα χωρίς να σας ιεραρχήσω. Βεβαίως. Προς Θεού. Αν ξεκινήσω από την πρωτεύουσα του Δήμου και το κέντρο του, που έχει μια υπέροχη παραλία μήκους 3,5 χιλιομέτρων, το Δρέπανο, και φιλοξενεί περίπου 7-8 χιλιάδες παραθεριστές, ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά. Θα συνεχίσω προς τα αριστερά του Δήμου, πολλές μικρές παραλίες μέχρι την Πλαταριά και εν συνεχεία στις καταπληκτικές παραλίες που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, των Σιβώτων. Έτσι, αυτό βλέπουμε ακόμα και τώρα και κάτω στις οθόνες μας εμείς, στις παραλίες σας, πραγματικά πανέμορφες. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό πλέον του Δήμου μας, οι όμορφες παραλίες, οι οποίες συνδυάζουν το γαλάζιο με το πράσινο. Και θέλω να πω ακόμη ότι συνεχίζοντας ακόμη πιο κάτω από τα Σίβωτα, η Πέρδικα επίσης έχει καταπληκτικές παραλίες που συνδυάζεται με ένα υπέροχο φιλόξενο χωριό λίγα χιλιόμετρα πιο ψηλά από την παραλία. Πραγματική ευλογία να έχεις και πράσινο αλλά και το γαλάζιο, έτσι δεν είναι? Και ακριβώς η Ιγουμενίτσα φαίνεται πως θα διαθέτει και τα δύο. Και φυσικά είστε στο Ιόνιο, έτσι, μια διαφορετική θάλασσα από ό,τι ίσως να γνωρίζουμε οι περισσότεροι από το Αιγαίο. Το Ιόνιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της, είναι καταρχήν ότι είναι αυτοκαθαριζόμενη θάλασσα, λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός. Ναι. Και επίσης είναι μια από τις πιο γαλήνιες θάλασσες. Έτσι. Είναι μια, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του Ιωνίου υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μπορεί κάποιος να ταξιδέψει με το σκάφος του. Mm-hmm. Και στη χώρα μας υπάρχουν αρκετοί που διαθέτουν σκάφη, όπως και ξένοι, ιδιαίτερα αυτό το μήνα, οι Ιταλοί επισκέπτονται, έχουν ως τρόπο παραθέρηση τη συνοδεία των σκαφών τους. Πώς μπορούμε στην Ιγουμενίτσα να περάσουμε διαφορετικά τον τουριστικό μας χρόνο, τι θα πρέπει άλλο να δούμε? Νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο επίσκεψη είναι το Ιστορικό Μουσείο της πόλης. Mm-hmm. Είναι ένα μοντέρνο κτίριο και ο τρόπος που παρατίθενται τα ευρήματα είναι πράγματι εντυπωσιακός. Θα ήταν παράληψη κάθε επισκέπτη αν δεν επισκεφτεί το Μουσείο της πόλης που βρίσκεται στο κέντρο και βγαίνοντας προς το Δρέπανο. Πολύ κοντά δηλαδή μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος με τα πόδια. Από θρησκευτικής πλευράς? Από θρησκευτικής πλευράς υπάρχουν... Δεν ανήκει στο Δήμο Ιγουμενίτσας, αλλά νομίζω ότι ένας πόλος έλξης με πολλούς επισκέπτες είναι το μοναστήρι του Γερομερίου. Mm-hmm. Το 1500 χρονολογείται. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος. Επισκέπτονται πολύ πιστοί. Όχι μόνο για την πίστη τους, γιατί τους αρέσει να πηγαίνουν, γιατί και ο χώρος καταπληκτικός. Είναι φτιαγμένο σε τέτοιο σημείο που πραγματικά σε κάνει πιο γαλήνιο, που σου επιτρέπει να σκεφτείς περισσότερο τον εσωτερικό σου κόσμο. Κύριε Τζοβάρα, να αποφασίσουμε να φάμε κιόλας μέσα στην Ιγουμενίτσα. Τι θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε, ποια είναι η γεύση του τόπου, θα λέγαμε? Η πόλη της Ιγουμενίτσας είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διαφορετική προέλευση. Είναι βλάχοι, είναι σαρακατσάνοι, είναι υγιενείς, είναι αρβανίτες. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε αυτό ως βάση, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αλλά νομίζω ότι η θαλασσινά η πόλη μας έχει πάρα πολλά
και αξίζει τον κόπο να ταγευτεί κάποιος στα πολλά μαγαζιά που υπάρχουν στην παραλία κυρίως της πόλης. Είσαστε ευχαριστημένοι από την τουριστική κίνηση το φετινό καλοκαίρι? Οι προοπτικές στην αρχή δεν φαινόταν καλές. Mm-hmm. Αλλά μιλώντας χτες με τους υπεύθυνους εδώ, επιχειρηματίες, εν τέλει μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχαριστημένοι. Εν τέλει. Καλό αυτό. Κύριε Τζοβάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά που κάνετε και ιδιαίτερα στην προβολή περιφερειακών περιοχών όπως είναι ο Δήμος της Οικουμενίτσας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, μιλήσαμε για την Οικουμενίτσα, είδαμε και τα σχετικά πλάνα, είδαμε τις παραλίες της Οικουμενίτσας που γίνονται γνωστές τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν την Οικουμενίτσα λοιπόν και το καλοκαίρι. Ένας πραγματικά υπέροχος τόπος. Είδαμε και ακούσαμε για τις ομορφιές του και τι θα πρέπει να επισκεφτούμε οπωσδήποτε όταν και φτάσουμε εκεί. Τώρα, συνεχίζουμε με τις αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε αλφαβητικά από τον αδέσμευτο τύπο. Η ώρα των αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη των τριών, όπως είπαμε, δεν υπήρξε κάποια απόφαση. Η μόνη απόφαση ήταν πως θα υπάρξει και νέα σύσκεψη. Στο τραπέζι το πακέτο των νέων μέτρων. Βενιζέλος, θα στηρίξουμε την κυβέρνηση, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Την αισιοδοξία του για την πορεία της κατάστασης εξέφρασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Το λόμπι της δραχμής έχασε έναν αποφασιστικό γύρο, είπε χαρακτηριστικά. Μπαράζ φιλελληνικών δηλώσεων από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όπως σας είπαμε λοιπόν, η κυρία Μέρκελ ματώνει η καρδιά της όταν σκέφτεται τις περικοπές στους συνταξιούχους. Ο κύριος Ρομπάη, το μέλλον της Ελλάδας είναι στο ευρώ, ενώ ο κύριος Ραχώη είπε πως η αποτυχία της Ευρώπης θα είναι η έξοδος της Ελλάδας. Ένα ξαφνικό λοιπόν φιλελληνικό κύμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες και αυτούς που μέχρι πριν λίγο καιρό ίσως και να μην μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας. Στο εσωτερικό τώρα, δύο θέματα που μας έκαναν πραγματικά εντύπωση και αφορούν τους μικρούς τετράποδους φίλους μας. Χρωστάει τη ζωή της λοιπόν σε φιλόζωους ορειβάτες. Η σκυλίτσα που βλέπετε στη φωτογραφία λοιπόν, η μικρή Μίση, έμεινε αποκλεισμένη για 8 ολόκληρες ημέρες σε υψόμετρο που ξεπερνούσε τα 4.200 μέτρα. Στο Facebook αλλά και σε μια ομάδα φιλόζων ορειβατών χρωστάει πλέον τη ζωή της, αφού ένας ο πανέμορφος αυτός γερμανικός ποιμενικός που είχε αποκλειστεί επί όλες αυτές τις ημέρες που σας είπαμε στο υψόμετρο, τελικά κατάφερε να τον βρουν, να τον απεγκλωβίσουν και η ορειβατική ομάδα, αφού το προσέγγισε φυσικά, τον εντόπισε και το επέστρεψε ξανά στους ιδιοκτήτες τους. Η πανέμορφη λοιπόν αυτή η μικρή σκυλίτσα είναι στα χέρια του ιδιοκτήτη και πάλι. Ενώ ακριβώς από κάτω, την ημέρα της μαρμότας ζει ένας οχτάχρονος της Άλπης. Τον βλέπουμε εδώ τον οχτάχρονο λοιπόν. Ένας ιδιαίτερος αλλά και πολύ δυνατός δεσμός φιλίας έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα οχτάχρονο και τις αλπικές μαρμότες. Ένα είδος τροκτικού είναι που μοιάζει με κάστορα, το βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Τα περίεργα ζώα είναι πολύ ντροπαλά και συνήθως φοβούνται όταν συναντούν ανθρώπους, φεύγουν. Όταν όμως βλέπουν τον μικρόν Ματέο Βάλς, οι αλπικές μαρμότες κάθονται δίπλα του και δεν δείχνουν τίποτα άλλο εκτός από τρυφερότητα. Από τα περίεργα λοιπόν του κόσμου, το οχτάχρονο αυτό παιδί σχεδόν είναι καθημερινά μαζί του. Όταν το συναντούν λοιπόν οι μαρμότες, τα ζώα αυτά που κατά τα άλλα θα έφευγαν αν τα προσέγγιζε άλλος άνθρωπος, φεύγουν. Δεν φεύγουν λοιπόν και μένουν με τον οχτάχρονο μαζί. Στις Άλπες λοιπόν συμβαίνει αυτό. Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι ένας περίεργος δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώων. Στην Αυγή, το λόμπι της χρεοκοπίας, ο πρωτοσέλιδος τίτλος για σήμερα. Κλειδών τα εξοντωτικά για την κοινωνία μέτρα. Δεν κλείδωσαν τελικά τα μέτρα ύψους 15 δισεκατομμυρίων όπως γράφει η Αυγή μετά τη σύσκεψη. Δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, σε κατάσταση έκτατης ανάγκης η Ρόδος. Είπαμε λοιπόν πως είναι υπό έλεγχο η φωτιά που κατέκαψε περισσότερα από 5.000 στρέμματα, όπως σας είπαμε, στο νησί της Ρόδου. Τα νησιά μας που βλέπουμε φέτος το καλοκαίρι πραγματικά έχουν λαβωθεί. Έχουν λαβωθεί καθώς οι πυρκαγιές είναι πάρα πολλές και οι εμπριστικές ενέργειες ακόμα περισσότερες, αφού βλέπουμε ότι καθημερινά οδηγούνται εμπριστές στις αρχές, είτε το παραδέχονται είτε το συλλαμβάνουν οι αρμόδιες αστυνομικές ή πυροσβεστικές αρχές. Πάμε στην αυριανή. Το Αντάρτικο Βενιζέλου προκαλεί τριγμού στον κυβερνητικό συνασπισμό, το πρώτο σέλιδό της για σήμερα. Απαιτεί από το Σαμαρά συλλογικές συμβάσεις, το δήλωσε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Βενιζέλος. Ξεμπλοκάρουν σημαντικά έργα, το σχέδιο Χατζηδάκη. Έδωσαν τουρκικά ονόματα σε οδούς στα Χανιά. Πραγματικά ένα περιστατικό και ένα γεγονός
που μας κινεί το ενδιαφέρον και θα το δούμε στο εσωτερικό της αυριανής. Εδώ λοιπόν και η φωτογραφία. Οδός Φωτιάδη Πασά γράφει χαρακτηριστικά η επιγραφή και ακριβώς από κάτω Φιλέλληνας. Έδωσαν τουρκικά ονόματα λοιπόν σε οδούς και νομούς Χανίων, γράφει η εφημερίδα Αυριανή. Και το βλέπουμε και όλα στο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Και πριν από λίγες μέρες λοιπόν υλοποιήθηκε η απόφαση με ονομασίες δρόμων της πόλης των Χανίων σε τουρκικά ονόματα. Η δεύτερη πάροδος Γεωργιάδη στη νέα χώρα Χανίων πλέον λέγεται Βέροβιτς Πασά. Η τέταρτη πάροδος λέγεται Ρεούφ Πασά και η πρώτη πάροδος λέγεται Φωτιάδη Πασά. Όλοι τους φιλέλληνες, όπως γράφουν ακριβώς από κάτω, υπενθυμίζουν οι ταμπέλες σε παρένθεση κάτω από τα ονόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της εφημερίδας, ήδη οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν και μαζεύουν υπογραφές για το θέμα. Ένα θέμα πραγματικά που έχει κινήσει την τοπική κοινωνία στα Χανιά. Πάμε στη Βραδινή. Χαράτσι, απόφαση για αποσύνδεση από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, άλλο ένα θέμα που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Παρέχεται η δυνατότητα λοιπόν σε οποιονδήποτε φορολογούμενο το επιθυμεί να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια εφορία και να μεταφέρει έτσι την υποχρέωσή του από τη ΔΕΗ στη ΔΟΗ. Θα το δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. 2058 προσλήψεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε εθνική άμενα, δημόσια τάξη, παιδεία, πολιτισμό κλπ. Στην Τρόικα η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια, ο κ. Χατζηδάκης το δήλωσε αυτό, οι 10 προτεραιότητες του Υπουργείου λοιπόν Ανάπτυξης. Και πάμε στο εσωτερικό για να δούμε λοιπόν για το Χαράτσι και το τι ακριβώς συμβαίνει. Φεύγει λοιπόν το Χαράτσι από τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Τι λέει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για την αποκοπή του ειδικού τέλους ηλεκτροδότησης, το λεγόμενο Χαράτσι, από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε φορολογούμενο, όποιος λοιπόν το επιθυμεί, υποβάλει μια αίτηση στην αρμόδια εφορία, μεταφέροντας έτσι την υποχρέωσή του από τη ΔΕΗ στη ΔΟΗ. Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ειδικό τέλος από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, δηλώνοντας αδυναμία πληρωμής και καταβάλλοντας 50 ευρώ. 50 ευρώ λοιπόν, αδυναμία πληρωμής και το χαράτσι τέλος από τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Ένας τρόπος ίσως το οικονομικό επιτελείο να συγκεντρώσει άμεσα χρήματα, καθώς τα 50 ευρώ αυτά είναι πάρα πολλοί που θα τα καταβάλουν για να ξεμπερδέψουν και να αποδεσμευτούν από το χαράτσι της ΔΕΗ οι λογαριασμοί τους και να μειώσουν όσο μπορούν τα έξοδά τους. Το έθνος εισφορά 1% κάθε μήνα στις συντάξεις, θίγονται 800.000 ασφαλισμένοι που έχουν ήδη πάρει εφάπαξ. Κλείδωσαν οι περικοπές του ΕΦΑΠΑΚ σε 23 οργανισμούς, πρεμιέρα με μειώσεις έως 23% στο Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων, ενώ σώζεται το επίδομα επικινδυνότητας. Άλλα θέματα από την εφημερίδα, ασφυξία για τα φάρμακα. Στην ταβέρνα του Βενολίνου η Μέρκελ τρώει ελληνικά. Μιλήσαμε λοιπόν με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, μίλησε στην 4Ε, ο κύριος Κωνσταντίνος Κασάμπαλης, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Βερολίνο. Μας είπε ότι περιμένει την καγκελάριο τη Δευτέρα να έρθει και του ζητήσαμε αν μπορεί να τη σερβίρει κάτι καλό, ώστε να γλυκάνει ακόμη περισσότερο. Η καγκελάριος, η οποία κάνει εξαιρετικά φιλελληνικές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Στο εσωτερικό τώρα της εφημερίδας, σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μέτρο της βάσης του 10, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, μελετά το Υπουργείο. Στο τραπέζι ξανά η βάση λοιπόν του 10. Βλέπουμε τα τμήματα ΑΕΗ με τις χαμηλότερες βάσεις. Μέχρι και με 5.070 μόρια εισήχθαν φέτος οι σπουδαστές στο τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων της Κρήτης, όπως βλέπουμε. Στο πίνακας λοιπόν, με τις χαμηλές βάσεις, Ιταλική γλώσσα και φιλολογία Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, η οργάνωση για διαχείριση αθλητισμού Πελοποννήσου. Ενώ ακριβώς στην επόμενη σελίδα θα δούμε ακόμα έναν πίνακα με τα 30 τμήματα ΤΕΗ που άνοιξαν τις πύλες τους με λιγότερο από 10.000 μόρια. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα τμήματα ΤΕΗ της χώρας, τεχνολογίας περιβάλλοντος και οικολογίας ιονίων νήσων με 6.924 μόρια, ενώ στον πίνακα μεταξύ άλλων ξεχωρίζουμε και το τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νέο τμήμα της Καλαμάτας, με 6.601 μόρια. Αφήνουμε λοιπόν και το εσωτερικό της εφημερίδας Έθνος και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ένα θέμα που σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής που πραγματικά θα κάνει αίσθηση. Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα λοιπόν για χορό 8,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ
της εφημερίδας Έθνος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πεπραγμένα 2011, εν μέσω κρίσης, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για ανακαίνιση κατασκήνωσης, 30.000 ευρώ για την τουαλέτα της Πριτανίας, 230.000 ευρώ για διαρρύθμιση του καταστήματος 180 τετραγωνικών μέτρων και 50.000 ευρώ για δημόσιες σχέσεις. Το ρεπορτάζ ανήκει, επαναλαμβάνουμε, στην εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Αν αυτό ισχύει, μιλάμε πραγματικά για έναν χορό εκατομμυρίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και για σπατάλες. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ελεύθερος Τύπος αναδεικνύει αυτό το θέμα, φυσικά στο πρωτοσέλιδό του για σήμερα, ο κεντρικός τίτλος του πρωτοσέλιδου. Άλλα θέματα, πανελλαδικές, επανέρχεται η βάση του 10 με έκπτωση και χωρίς φάρμακα από Δευτέρα, 9 εκατομμύρια ασφαλισμένοι κόβουν την πίστοση και στην Αττική οι φαρμακοποιοί. Πάμε τώρα στην Ελλάδα αύριο. Ο λογιστής Τουρνάρας εξοντώνει τους Έλληνες. Κλείδωσαν τα 25 μέτρα. Μας αναφέρει εδώ ποια είναι τα 25 μέτρα η εφημερίδα Ελλάδα αύριο. Έρχεται φόρος ακινησίας γιοταχή. Ένας νέος φόρος θα αφορά όλα τα αυτοκίνητα των οποίων τις πινακίδες έχουν αφαιρέσει οι ιδιοκτήτες και τις έχουν καταθέσει στις εφορίες. Μια κίνηση λοιπόν για περισσότερα έσοδα. Τηλεφωνικές συνακροάσεις. 50.000 Έλληνες πολίτες ύποπτη παρακολούθησης από την ΕΕΠ. Ισραηλινή σφήνα με πολλά ερωτήματα στους ελληνικούς εξοπλισμούς, υποαμφισβήτηση το πρόγραμμα συμπαραγωγής συστημάτων βομβών για τα F-16, ακόμα ένα θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα Ελλάδα αύριο, εισαγγελική παρέμβαση για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, ο διαγωνισμός λοιπόν πρόκληση νατοϊκός οργανισμός ΝΑΜΣΑ, απέτησε να ανατεθεί η ενοικίαση σε συγκεκριμένη εταιρεία με λεόντιους όρους όπως γράφει η εφημερίδα. Αγωνία 3.000 ασθενών με βαριά νοσήματα στην εντατική ΟΕΟΠΗ. Και πάμε στην Εστία. Εφημερίδα Εστία για σήμερα, πρωτοσέλιδος τίτλος. Δημοκρατία ή πεζοδρόμιο, αναρωτιέται. Οι απειλές του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη Θεσσαλονίκης, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Καθημερινή. Εφημερίδα Καθημερινή είναι μια φωτογραφία σχετικά με τους πάγους της Αρκτικής. Και για αυτό το θέμα σας έχουμε μιλήσει. Συρρυκνώθηκαν λοιπόν περισσότερα οι πάγοι του Αρκτικού. Βλέπετε εδώ τους πάγους που έχουν απομείνει με άσπρο χρώμα και ακριβώς εδώ την γραμμή. Σας έχουμε ξαναδείξει αυτή την φωτογραφία. Με τους πάγους που έχουν χαθεί, που έχουν λιώσει λοιπόν. Ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπει και πάλι ο πλανήτης. Οι θαλάσσιοι πάγοι του Αρκτικού ωκεανού συρρυκνώθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά και καλύπτουν τη μικρότερη έως σήμερα περιοχή από το 1970. Το φαινόμενο φυσικά αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, συνεπία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Άνοιξε η πύλη του Αιγαίου πάλι για λαθρομετανάστες, σχεδόν μηδενική η ροή από Εύρο λόγω της αστυνόμευσης, ενδεχόμενη ελληνική έξοδος προκαλεί φόβο στην Ευρωζώνη, ο Ραχώη, ο οποίος δήλωσε πως θα ισοδυναμούσε με συλλογική αποτυχία της Ευρώπης, ο Ισπανός λοιπόν, ο Ισπανός πρόεδρος της κυβέρνησης, της Ισπανικής κυβέρνησης. Εικόνες από τον κρατήρα Γκέιλ του Άρη, μια φωτογραφία λοιπόν που έστειλε το ερευνητικό ρομποτικό σκάφος Curiosity που βρίσκεται στον Άρη λοιπόν στην NASA. Είδου λοιπόν η φωτογραφία, η πρώτη εικόνα από τον Άρη, έγχρωμη εικόνα, βλέπετε εδώ το έδαφος, τραχή έδαφος και τα στοιχεία λοιπόν που συλλέγει το Curiosity στην επιφάνεια του Άρη. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Καθημερινή, ψηλά λοιπόν η δήλωση της κυρίας Μέρκελ για την Ελλάδα. Ματώνει η καρδιά, αλλά προσθέτει πολύ σωστά η εφημερίδα τη συμπάθειά της προς τους Έλληνες που πλήττονται από τις περικοπές που επιβάλλει το πρόγραμμα λιτότητας. Εξέφρασε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, δηλώνοντας ότι ματώνει η καρδιά, αυτό που σας είπαμε λοιπόν, με τις μειώσεις και τις συντάξεις, και κάλεσε τους έχοντες να συμβάλλουν περισσότερο. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν η κυρία Μέρκελ, η οποία είπε όσοι έχουν χρήματα, αυτοί θα πρέπει να συμβάλλουν για να βοηθήσουν τους μη έχοντες. Κωστής Χατζηδάκης, πρόθεση των ΕΟΣ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμήσεις αναλυτών προς άνοδο των spreads των γαλλικών ομολόγων. Αφήνουμε και την Καθημερινή για να πάμε στον ριζοσπάστη. Απάντηση με γενική απεργία στα νέα αντιλαϊκά μέτρα, γράφει στον τίτλο, στο κεντρικό τίτλο ο ριζοσπάστης. Και στα νέα, πάμε στα νέα λοιπόν, σώζονται οι μάχημοι ένστολοι, πνίγονται οι συνταξιούχοι, γράφει στο κεντρικό τίτλο, δίπλα ακριβώς ένα σκίτσο των τριών αρχηγών των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Λοιπόν, τέσσερα αγκάθια για τους αρχηγούς, το μαχαίρι στα ειδικά μισθολόγια. Ως detective, κατά κάποιον τρόπο ερευνητές, οι πολιτικοί αρχηγοί ψάχνουν να βρουν
τα νέα μέτρα. Τα μέτρα λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα δεν αποφάσισαν κάτι, δεν κλείδωσαν τα μέτρα αυτά. Κάποια από αυτά μόνο έχουν σιγουρευτεί, κάποια από αυτά έχουν πει οι πολιτικοί αρχηγοί πώς θα εφαρμοστούν και συνεχίζονται οι συζητήσεις. Νέα λοιπόν σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών στο προσκήνιο. Άλλα θέματα, δύο ξένοι στην ίδια πόλη, ο Ντράγκη και ο Βάιντμαν λοιπόν, οι ξένοι Ευρωπαίοι, και ματώνει η καρδιά μου για την Ελλάδα η δήλωση που βλέπουμε σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, η δήλωση της καγκελαρίου της κυρίας Μέρκελ. Πάμε στο εσωτερικό των νέων. Για να σταματήσουμε σε μία φωτογραφία λοιπόν από την διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Δείτε λοιπόν το πλοίο αυτό, το κρουαζριόπλοιο Μινέρβα, το οποίο διαπλέει την διόρυγα της Κορίνθου. Το βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Το βλέπουμε λοιπόν να διαπλέει τη διόρυγα της Κορίνθου με τη βοήθεια του ρημουλκού, του ελληνικού ρημουλκού. Το πέρασμα από την Κόρινθο πριν φτάσει στον Πειραιά έγινε στη διάρκεια της κρουαζιέρας 13 ημερών που κάνει στη Μεσόγειο με 350 επιβάτες. Το πέρασμα λοιπόν του πλοίου αυτού από τη διόρυγα ήταν εντυπωσιακό, καθώς η διόρυγα έχει συνολικά πλάτος 24 μέτρα ενώ το πλοίο 22. Δείτε λοιπόν που πραγματικά περνάει ακριβώς από την διόρυγα της Κορίνθου. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, ένα πράγμα που πραγματικά οριακό το πέρασμα του πλοίου αυτού από τη διόρυγα της Κορίνθου, και όμως τα κατάφερε φυσικά και πέρασε το κρουαζριόπλοιο αυτό που πραγματοποιεί την κρουαζιέρα στα νησιά, στις περιοχές της Μεσογείου, και πέρασε και από την διόρυγα της Κορίνθου. Το Μινέρβα λοιπόν, 22 μέτρα το πλάτος του και 24 η διόρυγα της Κορίνθου. Στο σημείο αυτό να σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2317-29-219. Δίπλα ακριβώς βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώς από κάτω το email info@tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τηλεοπτικού μας σταθμού www.tv4y.gr. Εκεί ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν προβάλλετε το σήμα της 4Y, και φυσικά μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Ήταν η εκπομπή Μέρα με τη Μέρα. Να σας υπενθυμίσουμε πως απόψε έχουμε την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, 10.30 από την κρατική τηλεόραση. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.